μας χρησιμοποιούν για τα δικά τους σχέδια. Ως συμπολίτες μουσουλμάνοι, σε εσάς απευθύνομαι περισσότερο, γιατί το φρόνημα των Ελλήνων το γνωρίζω, γιατί το φρόνημα των Θρακών το γνωρίζω, γιατί κυλάει το αίμα των προγόνων τους μέσα στις φλέβες τους, γιατί τους μιλούν οι πέτρες, γιατί τους μιλούν τα σύμβολα, γιατί τους μιλάει το σπαθί, γιατί τους μιλάει το παπίκι όρος, το Άγιον Όρος της Θράκης, γιατί τους μιλάει η Μουσινούπολη, γιατί τους μιλάει η Αρχαία Εγνατία, γιατί τους μιλάει το κάστρο της Κομωτινής, το κάστρο του Μεγάλου Θεοδοσίου. Όταν εμείς είχαμε κάστρα και παλάτια και Εγνατίες και Γρατινούπολη και Μουσινούπολη και Όρη και Παπίκια και Ιερά και Όσια, αυτή ήταν ακόμα στην κεντρική Μογγολία. Το 1071 από έναν ατυχή πόλεμο επεκτάθηκα στη Μικρασία. Σφαγές επί σφαγών, εκατόμβες νεκρών, εκατομμύρια πτωμάτων, βεβηλώσεις ιερών, οσίων, και φτάσαμε ως εδώ που φτάσαμε. Τώρα λοιπόν θα γυρίσουμε προς τα πίσω. Αν επιτρέψουμε, ό αδελφοί μουσουλμάνοι, αυτό το καθεστώς στην Αγία Σοφία, το επόμενο βήμα, η επόμενη βεβήλωση που θα κάνουν οι ισχυροί και τα όργανά τους θα είναι ο θόλος του βράχου, το τέμενος άλλαξα της Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό πρέπει να σεβόμαστε τα ιερά και τα όσια, τα σύμβολά μας, τη θρησκεία του διπλανού μας, να σεβόμαστε το πρόσωπο του Χριστού μας. Δεν μπορεί εμείς να λεγόμαστε χριστιανοί, δεν μπορεί εμείς να λεγόμαστε οπαδοί του Χριστού, που κοινωνούμε το αίμα και το σώμα του και να δεχόμαστε να κρύβουν ποιοι, να κρύβουν τι, το πρόσωπο του Χριστού μας. Να κρύβουν το όνομα, το πρόσωπο της Παναγίας μας μέσα στο ναό τους, μέσα στο ναό της. Αίμα δεν έχετε πάνω σας, ψυχές ελληνικές δεν έχετε. Το αίμα των προγόνων σας κυλάει μέσα στις φλέβες σας. Ειδικά οι Πόντιοι, ειδικά οι Καπαδόκες στην Κομωτινή, οι Μικρασιάτες, οι Ολίγοι Κωνσταντινοπολίτες, οι Ήμβροι, οι Τενέδοι, οι φοιτητές από την αιματοβαμμένη μας Κύπρο. Μέχρι πόσο ακόμη θα μας τριμώξουν στο χάρτη? Κάποτε ήμασταν 22 εκατομμύρια Έλληνες. Τώρα μας λένε 10. Στην πραγματικότητα είμαστε 6. Μέχρι πότε θα το ανεχτούμε? Είμαστε λίγοι. Πάντα ήμασταν λίγοι. Και οι πρόγονοι μας νίκησαν τους Πέρσες που ήταν μυριάδες. Και ο Παλαιολόγος έπεσε μέχρι τελικής ρανίδας. Για να γίνει σύμβολο. Για να έχουμε εμείς σύμβολα. Για να έχουμε ψυχές όρθιες. Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς μας, ο Δούκας Ιωάννης Τρίτος Βατάτσης, το σύμβολο που κράτησε τη Μικρασία 100 χρόνια. Μας συρρήκνωσαν, μας έσφαξαν, μας έκαψαν στη Σμύρνη, στην Καπαδοκία, στην Ανατολική Θράκη. Μας πρόδωσαν, μας ταπείνωσαν, επικίζουν τη χώρα μας με μουσουλμάνους με το «έτσι θέλω». Όλο το περίσσευμα της Ασίας, όλο το περίσσευμα της Αφρικής ήρθαν να φάνε το φαγητό πιανόν, ωραί, το δικό σας, το δικό σας τον πλούτο ήρθαν να πάρουν. Τα πετρέλαια του Αιγαίου, ρε, εσείς, είναι για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας, για να ζήσετε καλύτερα, για να λάμψει ξανά το ελληνικό φως, ο πολιτισμός, τα γράμματα, οι τέχνες, η αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια να λάμψει ξανά ο σεβασμός των ιερών και των οσίων. Οι Έλληνες πολεμούσαν μεταξύ τους, ποτέ δεν βεβήλωναν ούτε βωμούς, ούτε ναούς, ούτε τα σύμβολα των άλλων, κι ας ήταν αλόθρησκοι. Μέχρι πότε η βαρβαρότητα θα μας φοβίζει? Μέχρι πότε θα μας κουνάν το δάχτυλο? Μέχρι πότε, μέχρι πότε θα ανεχόμαστε? Μέχρι πότε θα ανεχόμαστε εκεί που στεκόταν οι αυτοκράτορές μας, στον οφαλό της Αγίας Σοφίας, στον οφαλό της γης, στον οφαλό του χριστιανικού κόσμου, να στέκεται ποιος, ωραί, ποιος? Ο Ταγίπ, ο Ταγίπ, ο Γενίτσαρος, ο Αγράμματος, ο Ιβριστής που προκάλεσε την οικουμένη όλη
και Αμερική και Ρωσία και Ευρώπη και Μέρκελ και όλους τους δικούς μας. Εμείς δεν είμαστε ιερείς να προσευχόμαστε. Εμείς είμαστε άντρες. Εμείς θα κρατήσουμε όπλα. Εμείς με το σπαθί μας, με το σπαθί μας, με το σπαθί μας, με το σπαθί μας θα στηρίξουμε τα ιερά και τα οσιά μας. Εμείς δεν είμαστε παπάδες, δεν είμαστε καλογριές να κλαίμε. Δεν νιώθω λύπη, νιώθω οργή, οργή, οργή και περηφάνεια που είμαι Έλληνας, που είμαι ο εγγονός του Έλληνα. Ο παππούς μας ήταν ο Έλληνας στη σκιά της Ακροπόλεως. Ο πατέρας μας ήταν αυτός που ήταν στη σκιά της Αγίας Σοφίας. Είμαστε το μόνο πολιτισμένο έθνος στον κόσμο, το μόνο έθνος της Ευρώπης που η μεσαιωνική μας πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη μας, που επί χίλια χρόνια έλαμψε στον κόσμο, στις επιστήμες, στην αρχιτεκτονική, στην πολιτική, στην επιστήμη, στα όπλα, παντού. Και αυτή έγινε ό,τι έγινε. Μέχρι πότε θα τα βεβηλώνουν? Μέχρι πότε θα κλαίει η δική μας Παναγία? Μέχρι πότε θα μας ξεφτιλίζουν? Ποιοι? Ποιοι? Οι Μογγόλοι? Οι Γύφτοι? Οι Απολύτιστοι? Οι Κατσίφελοι? Οι Μουσταγείς? 600 χρόνια ραγιάδες ήμασταν. 600 χρόνια άρπαζαν τα παιδιά μας από τις αγκαλές των μαλάδων. Θα τους αφήσουμε να κάνουν και πάλι το ίδιο? Και αυτοί που ζουν εδώ, οι μουσουλμάνοι της Θράκης, αίμα μας είναι, πομάκι είναι, ξανθοί γαλανομάτιδες είναι, οι αρχαίοι αγριάνες είναι, οι πολεμιστές του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι, που τους χρησιμοποιούν, που τους ταπεινώνουν, που τους φανατίζουν, που τους υποδαβλίζουν. Μες στην πόλη μας έχουμε ένα προξενείο. Προξενία έχουν οι υπήκοοι των ξένων λαών. Αυτοί οι που ζουν εδώ είναι Έλληνες υπήκοοι. Ζουν εδώ χρόνια. Φάγαμε ψωμί μαζί. Μορφώθηκαν από μας. Στα σχολιά μας πήγαν. Με τα χρήματα του ελληνικού λαού. Με τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς επιτρέπουν λοιπόν να τους χρησιμοποιεί? Ποιος? Ποιος μιλάει για γαλάζια πατρίδα? Πού είναι η δική μας πατρίδα? Αυτή η γαλάζια πατρίδα είναι η δική μας. Από την Κέρκυρα έως την Αρμενία, από το Δούναβι έως τον Ήλο, από την Κρήτη έως την Κέρκυρα, από τον κόλπο της Σύρτης, από την αρχαία ελληνική Τριπολίτιδα ως την Αντιόχεια, που είναι οι μεγάλες πόλεις της Ανατολής, που είναι οι μαρμαρόστρωτες εκείνες πόλεις που τις θαύμασε η Οικουμένη. Πώς τις κατάντησαν? Πώς τις κατάντησαν? Πού είναι η Σμύρνη μας? Πού είναι η Μιλητός μας? Πού είναι η πόλη της Αποκαλύψεως? Πού είναι η μεγάλη Αντιόχεια, η μεγάλη, η Μεγαλούπολη, έτσι την έλεγαν. Αντιόχεια η μεγάλη, με τους χρυσούς της Τρούλους, με τα ελληνικά βασίλεια, με τους ρήτορες, με τους φιλοσόφους, με τους αρχιερείς, με τους Αγίους μας. Πώς επιτρέπετε να βεβηλώνουν τα ιερά και τα όσια μας? Αίμα δεν έχετε πάνω σας? Εθνόσημα δεν φοράτε? Εθνόσημα δεν φοράτε? Πώς επιτρέπετε να σας βεβηλώνουν, να σας προσβάλλουν? Το αίμα των προγόνων σας δεν μιλάει μέσα σας? Οι παπάδες θα κλαίνε και θα οδύρονται. Με το σπαθί μας, με την ορμή μας, με τη δύναμή μας, με την ανδρεία μας επιβιώσαμε χιλιάδες χρόνια και κανένας δεν θα μας εξαφανίσει. Τα δικαιώματά μας σε αυτή τη γη που πατούμε και στη Μικρασία μας είναι απαράγραπτα. Η Κωνσταντινούπολη μας είναι το κλειδί της γης, η γέφυρα της ξηράς και το κλειδί της θάλασσας. Κρατάμε το κλειδί, κρατάμε την πόρτα. Όσα κλειδιά και να έχουν, η πόρτα είναι το Αιγαίο. Το κλειδί τα Δαρδανέλια, το Αιγαίο είναι η πόρτα που κρατά το Μογγόλο μακριά από το πλούτο, μακριά από το πετρέλαιο. Αν αυτό το πετρέλαιο βγει, και δεν βγει από ελληνικά χέρια, δεν βγει από Ευρωπαίους, δεν βγει από πολιτισμένους, ξεχάστε τα ονόματά σας. Πάτε να προσκυνήσετε από τώρα. Ή τώρα ή ποτέ. Αυτός ο πλούτος ανήκει στα Ελληνόπουλα, ανήκει στην επιστήμη, ανήκει στη δικαιοσύνη, ανήκει στην νομική,
Ανήκει στο δίκαιο της θάλασσας. Ανήκει στον πολιτισμό. Ποιος θα μας πει, ωραία, ότι τα νησιά μας δεν έχουν υφαλοκρηπίδα? Αυτοί πώς έχουν υφαλοκρηπίδα στη Βόρεια Θάλασσα? Μόνο το Καστελόριζο μας δεν έχει υφαλοκρηπίδα? Μόνο η Κύπρο μας? Μέχρι πότε θα έχουμε επαιτίους και θα κλαίμε? Μέχρι πότε θα θρηνούμε τους Ποντίους, μετά τους Θρακιώτες, μετά τους Μικρασιάτες, μετά την Ανατολική Ρωμιλία, μετά την Κύπρο? Μετά τι θα θρηνήσουμε? Το Καστελόριζο, τη Ρόδο, τη Θράκη? Μέχρι πότε θα θρηνούμε? Έχουμε Παντελόνι, ωραία, δεν έχουμε? Είμαστε Έλληνες ή δεν είμαστε? Είμαστε απόγονοι του Καραϊσκάκη? Είμαστε απόγονοι του Μιλτιάδη, του Κολοκοτώνη, του Παλαιολόγου, του μαρμαρωμένου βασιλιά μας? Έχουμε σύμβολα, έχουμε αρχιερείς, έχουμε πατριάρχες, έχουμε δύναμη, έχουμε αγίους. Μα πάνω απ' όλα έχουμε την ψυχή μας, την ψυχή μας. Ο καθένας από μας, ο καθένας από μας, με τη βοήθεια της Παναγίας μας, της Πλατιτέρας μας, του Χριστού μας, μπορεί να γίνει ένας δεύτερος Κολοκοτρώνης, ένας Καραϊσκάκης, ένας Αθανάσιος Διάκος. Και αν μας γδάρουν, και αν μας θάψουν, και αν μας σκοτώσουν, και αν μας βάλουν στο χώμα, ένα στο χώμα, χιλιάδες στον αγώνα, όλη την Ελλάδα θα ξασηκώσουμε. Όλη την Ευρώπη. Είμαστε έξυπνοι. Ζούμε στην εποχή του ίντερνετ, στην εποχή της τεχνολογίας. Και καράβια έχουμε, και φρεγάτες έχουμε, και μυαλά έχουμε. Μα πάνω απ' όλα έχουμε το Θεό μας, που μας σκεπάζει, που μας ενδυναμώνει, που μας ευλογεί. Και μια μέρα των ημερών, μια μέρα πάλι δικά μας θα'ναι. Ήρθαν τα σημεία των καιρών. Από μας εξαρτάται να τα κάνουμε πραγματικότητα. Έκαναν μεγάλη πατάτα. Αυτό που έκαναν είναι το μεγαλύτερο λάθος. Κύριος Μωρένη, ον ουτς βούλετε απολέσε. Πάτησαν το ζόγκ, το delete. Έβαλαν τη θριαλίδα, έβαλαν τη φωτιά στη θριαλίδα. Η Αγία Σοφία και η βεβήλωση αυτή θα είναι το τέλος τους. Το τέλος τους και σ' όποιον αρέσει. Οι δειλοί δεν έχουν μέλλον. Το μέλλον ανήκει στους αγωνιστές. Το μέλλον ανήκει στους τολμηρούς. Το μέλλον ανήκει στο φως, και το σκοτάδι δεν μπορεί να νικήσει το φως.